Σε συμβολικό αποκλεισμό του κτηρίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας προχώρησαν σήμερα οι καθηγητές ξενογλωσσών διαμαρτυρώμενοι για τις αποφάσεις του Υπουργείου σχετικά με τη δεύτερη ξένη γλώσσα. Σήμερα είμαστε εδώ, διαμαρτυρόμαστε για την άδικη επιβολή της δεύτερης ξένης γλώσσας στα παιδιά τόσο του Δημοτικού Σχολείου όσο και του Γυμνασίου και την κατάργηση της παράλληλης δασκαλίας που ισχύει εδώ και 10 χρόνια σχεδόν. Η παράλληλη δασκαλία έγινε μετά από προσπάθειες των συνδέσμων μας σε όλη την Ελλάδα ώστε να έχουν το δικαίωμα τα παιδιά να επιλέγουν τη γλώσσα που θέλουν και να την διδάσκονται στα δημόσια σχολεία με την παρουσία των εκπαιδευτικών και σε ολιγομελή τμήματα. Τη στιγμή λοιπόν που όλα βαδίζαν πάρα πολύ καλά, που δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από πλευράς ούτε των μαθητών, ούτε των γονέων, ούτε των σχολείων, ούτε της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων, ούτε επιπλέον δαπάνης, γιατί οι καθηγητές είναι οι καθηγητές της δημόσιας εκπαίδευσης και κάνουν το πρόγραμμά τους, συμπληρώνοντας μάλιστα μερικοί τις ώρες που τους λείπουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, που το σχολείο μας, το ελληνικό σχολείο, φαίνεται να είναι ένα ευρωπαϊκό σχολείο, αυτή τη στιγμή έρχεται μια αντιπαιδαγωγική και άδικη, θα έλεγα, απόφαση να καταργηθεί η παράλληλη δασκαλία, δημιουργώντας άπειρα προβλήματα και στους μαθητές και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία. Ακόμα και οι προφορικές δεσμεύσεις που είχαν οι πρόεδροι των συλλόγων μας από την Υπουργό ότι τουλάχιστον για φέτος θα δοθεί μία παράταση, ακόμα και αυτές έχουν μείνει προφορικές δεσμεύσεις. Οπότε κανένας διευθυντής, καμία δευτεροβάθμια δεν μπορεί να λειτουργήσει βάσει αυτών και συνεχίζεται η απαράδεκτη αυτή εγκύκλειος της κατάργησης της παράλληλης διδασκαλίας. Για νέο δώρο στους καθηγητές από την Υπουργό Παιδείας, μιλά ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, αναφερόμενος στην κατάργηση της ξενόγλωσσης πολυφωνίας στα σχολεία. Είχαμε άλλο ένα δώρο από την Υπουργό μας. Μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους δώρα, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, είναι δώρα εντός εισαγωγικών και καταφέρονται εναντίον του δημόσιου σχολείου. Αυτή τη φορά καταφέρονται εναντίον της πολυφωνίας, εναντίον της πολυγλωσσίας των σχολιών μας, καταφέρονται εναντίον όλων εκείνων που πέτυχαν εκπαιδευτικοί και μαθητές τόσα χρόνια. Γνωρίζουμε όλοι ότι το κράτος μας είναι το πιο πολύφωνο στον κόσμο. Έχουμε μία από τις πιο σημαντικές πρωτιές και αυτή πάει να την καταστρέψει ο Υπουργός μας με τις τελευταίες αποφάσεις που πήρε. Αυτή την ώρα στα δημοτικά σχολεία 1.743 μαθητές διδάσκονται τα γαλλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα και 1.603 τα γερμανικά. Στα γυμνάσια τα γαλλικά διδάσκονται 2.916 μαθητές, τα γερμανικά 2.939 και τα ιταλικά 450.